Όπως είχαμε πει και νωρίτερα, τον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο του Ηλέκτρα, στους 98,8, να κάνουμε μια κουβέντα. Θα συνηθίσουμε βέβαια να κάνουμε κουβέντες μέχρι και την ημέρα των εκλογών με υποψήφιους, είτε αυτοί είναι δήμαρχοι, είτε είναι περιφερειάρχες, είτε είναι υποψήφοι δημοτικοί, περιφερειακοί σύμβουλοι. Εδώ είμαστε στον Ηλέκτρα ανοιχτοί για να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Σήμερα λοιπόν έχουμε καλεσμένο μας στο στούντιο τον κύριο Βασίλη Γαλάνη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Σικιονίων από την παράταξη του κυρίου Λέγκα, τους συνδημότες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι διορθώστε με αν έχω κάνει κάποιο λάθος, κύριε Γαλάνη. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σήμερα εδώ στο στούντιο του Ηλέκτρα, από το κέντρο της Κορίνθου. Μας ήρθατε λίγο από τα δυτικά, δεν ξέρω πώς είναι και ο καιρός, είναι καλά? Ανοιξιάτικος. Είναι καλός ο καιρός. Περιμένουμε. Ναι, ναι. Και μπαίνουν όλα καλώς. Και περιμένουμε βέβαια μια, να μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο, αλλά ελπίζουμε να το περάσουμε έτσι ξυστά και να μην έχουμε ζητήματα τέτοια. Κοντεύουν πόσο οι εκλογές έχουν μπροστά μας, 3 μήνες έχουμε έτσι, για τις εκλογές. 100 μέρες. 100 μέρες ακριβώς. Αυτές λοιπόν οι 100 μέρες πιστεύω να είναι αρκετές για να μπορέσετε κι εσείς να μας πείτε κάποια πράγματα που σήμερα θα τα πούμε βέβαια εμείς στο κοινό. Είμαι. Θέλω κι εγώ να σας ευχαριστήσω. Μια καλησπέρα στους ακροατές μας για την πρόσκληση που μου κάνατε και μου δίνετε η ευκαιρία να, για τα προβλήματα να, την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα προβλήματα του Δήμου Σικιονίων. Και είμαι όλος ελεύθερος δικός σας. Ωραία, θα αρχίσουμε να, και εμείς τις ερωτήσεις μας σιγά σιγά, να γνωρίσουμε και εσάς. Γιατί πολλοί ίσως να μην σας γνωρίσουν, καλό είναι τουλάχιστον να ακούσουμε λίγο κάποια πράγματα για εσάς. Πολύ ευχαριστώ. Να σας μάθουν, ακούγεστε σε όλη την Κορινθία, οπότε τι ήταν αυτό που σας έκανε να πάρετε την απόφαση να είστε υποψήφιος με τον κύριο Λέγκα? Αρχικά η πεποίθησή μου πως πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στο Δήμο προκειμένου να μπει επιτέλους μια πορεία ανάπτυξης. Μάλιστα. Ο Δήμος Σικιονίων πρέπει να βάλει ένα τέλος στο τέλμα που έχει περιπέσει για να διεκδικήσει το στένος και τη μοίρα του που του ανήκει. Στο πρόσωπο του Μάρκου Λέγκα θεωρώ ότι ανταποκρίνεται πλήρως αυτή η αλλαγή προς το καλύτερο που πρέπει να συντελεστεί. Οι συνδημότες, το σύνθημά μας, η επιστημονική του κατάρτιση του αρχηγού μας, του Μάρκου του Λέγκα, το πείσμα του και η αμεσότητα στις αποφάσεις του, πιστεύω πως θα μας δρομολογήσουν σε λύσεις για τα χρόνια προβλήματα που έχει ο Δήμος μας και ο ορεινός όγκος του. Μάλιστα. Γιατί ο Δήμος Σικιονίων έχει 3 ενότητες, Φενεού, Στυνφαλίας και πρώην Δημοσιά του. Εσείς είστε σε κάποια από αυτές? Εγώ, η καταγωγή μου είναι από τη δεύτερη ενότητα στην Φαλία, στο χωριό μου το Ψάρι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είδαμε και την μεγάλη εκδήλωση που έκανε ο Μάρκος Λέγκας για την παρουσίαση του συνδυασμού. Νομίζω ήταν μια από τις επιτυχημένες. Η διακήρυξη που έδωσε τα πρώτα στίγματα. Και πιστεύω ότι βαδίζουμε πάνω σε αυτά με το πείσμα του και την αμεσότητά του στις αποφάσεις. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να δρομολογηθούν κάποια χρόνια προβλήματα, να μην τα γνωρίζουν οι πάντες της περιοχής μας. Μάλιστα. Μιλάτε για χρόνια προβλήματα και πιθανώς να, εσείς θα ξέρετε καλύτερα να μας πείτε σε ποια σημεία κατά τη γνώμη σας έχει αποτύχει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η απερχόμενη δημοτική αρχή. Κοίτα, η απερχόμενη δημοτική αρχή έχει αποτύχει κυρίως στο έξω, στην καλή μαρτυρία. Ο κάθε νοήμων πολίτης αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να καλυτερεύσουν οι συνθήκες στο Δήμο μας με κούφια λόγια. Και έλεος οι πράξεις και ελλείψεις των πράξεων με ανεπιλεγικά χρονίζοντα ζητήματα. Όλα θέλουν μέτρο. Θέλουν προγραμματισμό. Ανάπτυξη για όλους. Σαν λέτε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη για όλους. Φυσικά δεν υπάρχει ανάπτυξη για όλους. Είναι για λίγους ή στα λόγια? Χρειάζονται αποφάσεις να δραστηριοποιηθούν και να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες. Αν δεν υπάρχει κάποιο όραμα και προγραμματισμός, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Μάλιστα. Μου θυμίζετε λίγο όντως και τη διακήρυξη του κύριου Λέγκα με τον τρόπο που τα λέτε, γιατί είχα παρακολουθήσει όσο μπορούσα και εγώ. Το λέει και η διακήρυξη του κύριου Λέγκα. Και το σήμα μας, συνδημότες, είμαστε όλοι μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αυτό που θέλω να πείτε για τη Δημοτική Αρχή περισσότερο είναι ότι δεν είναι μαζί για όλους τους δημότες. Αυτό λέτε αυτή τη στιγμή, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό είναι και η διαφορά του Μάρκου Λέγκα. Αυτό, ναι. Αυτό ξεκαθαρίζω τουλάχιστον από τα λεγόμενά σας. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Φτάνει αυτό. Εντάξει, να μην ακριβολογούμε. Ο λαός κρίνει. Είναι νοήμων ο λαός. Μάλιστα. Εντάξει, μάλιστα. Δεν είναι.
Λοιπόν, εσείς δραστηριοποιήσετε στον πρωτογενή τομέα, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον. Τι μπορεί να κάνει μια δημοτική αρχή για να βοηθήσει τους αγρότες να ενισχύσουν το εισόδημά τους? Μια δημοτική αρχή πρέπει να είναι πρώτα συμπαραστάτης στις καθημερινότητες και στις δυσκολίες του δημότη. Να διευκολύνει τη ζωή τους και να επιζητά μέσα επιστημονικής βάσης προγράμματα, προϊόντα που θα ανεβάσουν το αίσθημα και άμεσα το βιωτικό τους επίπεδο. Και η άμεση αντίληψη των προβλημάτων εγγυάται και την προοπτική και προσπάθεια για κάθε λύση. Πιστεύω ότι εμείς τα έχουμε αυτά. Σαν συνδημότες, και αυτά τα έχει και το πρόγραμμά μας και η διακήρυξή μας. Είναι αλήθεια, οπότε θέλω να πείτε ότι πλέον μπαίνει μια δημοτική αρχή τόσο στο κομμάτι που λέγαμε, δηλαδή συνήθως οι αγρότες περιμένουν πιο πολύ από το κράτος, έτσι, μια βοήθεια μπορούμε να πούμε. Εσείς λέτε ότι μπορεί να βοηθήσει και η δημοτική αρχή. Φυσικά μπορεί να βοηθήσει μια δημοτική αρχή, να ανοίξει ένα γραφείο, ας το πούμε, ανάπτυξη γεωργικής. Γενικά. Σαν διεύθυνση γεωργίας, ας πούμε. Σαν διεύθυνση γεωργίας, ναι. Θα το λέτε, ναι. Να υπάρχουν υποδομές, να υπάρχει επιστημονικό προσωπικό που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ομάδες παραγωγών για κάτι καλύτερο. Και νομίζω ότι αυτό το χρειάζεται η περιοχή. Φυσικά, γιατί το χρειάζεται η περιοχή. Κυρίως η πρωτογενή τομέα εκεί είναι πολύ ανεπτυγμένος και κυρίως πολλές φορές τα προβλήματα των αγροτών τα είδαμε και τις προάλλες. Είναι αγροτική περιοχή ο Δήμος μας. Όχι, και βλέπουμε τα προβλήματα των αγροτών γενικά, πανελλαδικά, που υπάρχουν διάφορα και πρέπει κάπως να αναλάβει και ο Δήμος μια ευθύνη εκεί. Φυσικά, άμα δεν είναι πρωτεργάτης ο Δήμος να τραβήξει το νήμα μπροστά, δεν γίνεται. Μάλιστα. Οπότε πιστεύετε ότι δεν φτάνει μόνο απλά να λέμε είμαστε συμμαχοί σας, πρέπει να το δείχνουμε κιόλας. Φυσικά. Αν δεν ακουμπάμε την πλάτη του Δημότη, τα προβλήματα, να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί εγώ τα βλέπω καθημερινά. Μάλιστα. Δεν είμαι από χωριό, είμαι, βλέπω την περιοχή μου και δόξα τω Θεώ, έχω αυτή την απασχόληση που έχω, βλέπω την κατάσταση. Α, ζείτε στο χωριό, έτσι, κανονικά. Ζω στο χωριό, φυσικά ζω στο χωριό. Γιατί μου θυμίζετε λίγο τον κύριο Λέγκα, όταν. Θέλω να πάω στην επόμενη ερώτηση βασικά τώρα. Θέλω να πω ότι ο κύριος Λέγκα, στην ομιλία του στην εκδήλωση για την ιδιωτική διακήρυξη, περιέγραψε τη φυγή των νέων ανθρώπων από τα χωριά ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί οι κάτοικοι. Και επειδή εσείς ζείτε σε ένα από τα χωριά τη Δημοτική Ένωση Κερνού στο Ψάρι, όπως μου είπατε. Μπορείτε να μου πείτε εκεί πώς είναι η καθημερινότητα, υπάρχει μεγάλη διαφορά από το Κιάτο στο Ψάρι, ξέρω, και γενικά ποια είναι η εμπειρία σας? Το Κιάτο είναι μια πόλη. Εγώ ζω στο χωριό στο Ψάρι. Από εκεί μεγάλωσα, εκεί ζω και δραστηριοποιούμε. Το χωριό μου, με πείσμα την εγκατάλειψη όλων των τελευταίων δημοτικών αρχών, διατήρησε τους περισσότερους νέους με ασχολίες κτηνοτροφικές και αγροτικές. Με πείσμα, είπατε κιόλας. Με πείσμα, φυσικά. Γιατί οι νέοι μείναν εκεί και ασχολούνται με την αγροτική και εκνοτροφική τους εργασία. Το ψάρι όμως δεν είναι δυστυχώς η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Είναι ή δεν είναι εξαίρεση? Είπατε είναι εξαίρεση. Το ψάρι όμως δεν είναι δυστυχώς η εξαίρεση. Η εξαίρεση. Γιατί τα υπόλοιπα χωριά της Νυμφαλίας και του Φενεού έχουν υποστεί μεγάλη αφέμαξη φυγή των νέων. Μάλιστα. Και ακροβατούν πληθυσμιακά εξαιτίας της αδιαφορίας στις αναρχικές λύσεις. Γι' αυτό η Δημοτική Αρχή που θα εκλεγεί θα πρέπει να αγκαλιάσει τα χωριά μας και να δώσει στα νέα παιδιά κίνητρα προκειμένου να μείνουν στον τόπο τους και να προοδεύσουν. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε στην ουσία για συνολική ανάπτυξη του Δήμου μας. Εδώ θέλω να πείτε ότι υπήρξαν όλα αυτά ή απλά ήταν η εξαίρεση το ψάρι, όπως είπατε πριν? Δηλαδή... Όχι, δεν υπήρξαν. Υπήρχε εξαίρεση γιατί το χωριό μου είναι το πιο ζωντανό. Μάλιστα. Έχει κρατήσει τους νέους. Πώς λένε, το ζωντανό ψάρι. Ναι, ζωντανό ψάρι στη στεριά. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει όμως αυτό που η εγκατάλειψη. Ναι, εγκατάλειψη της υπαίθρου. Και αυτό λέτε και υπάρχει πρόγραμμα για να μην εγκαταλειφθεί. Φυσικά, γιατί αν ο Δήμος, η καινούργια δημοτική αρχή, και πιστεύω ότι με τη διακήρυξή μας το επισημάναμε αυτό. Ο κύριος Μάρκος Λέγκας το επισήμανε και έδωσε μεγάλο βάρος σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί αν δεν δώσουμε ζωή στην υπαίθρο, τι θα κάνουμε? Δεν κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Και όπως είπατε, η ζωή δεν είναι μόνο οι ασχολήσεις και η απασχόληση, είναι και τα υπόλοιπα θέματα που πρέπει να έχει ένα χωριό. Έτσι, δεν ξέρω, υπάρχουν προβλήματα και με τα σχολεία, υπάρχουν προβλήματα με την υγεία. Σοβαρά προβλήματα. Εντάξει, σοβαρά. Τα σχολεία δεν υπάρχουν. Κανένα χωριό τώρα πλέον δεν έχει δημοτικό. Μάλιστα. Έχουν κλείσει, έχουν συσσωρευτεί σε κάθε ενότητα. Αφού υπάρχει αυτή η απαξίωση, φεύγει ο νέος. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Τελείως. Έτσι, οπότε. Κυρίως πάνε. Ελεύθερη περίπτωση να πάνε μέχρι το Κιάτο, έτσι. Αλλά φεύγουν και από εκεί, λέτε κάποιοι. Έτσι. Εντάξει, και το Κιάτο. Εντάξει, λέμε Κωμόπολη, μια πόλη. Ναι, ναι. Αλλά
δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί ένα νέο. Μια αγροτική περιοχή είναι και το Γιάτο. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Απλά θέλω να πω, αν τα χωριά έχουν αυτή τη φυγή και στο Γιάτο δεν μπορούν να βρουν πάλι, όπως είπατε, μια λύση, είναι πρόβλημα. Εντάξει, αυτό, έτσι. Ναι. Είναι πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω αν τελικά. Κοίτα, πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη που μπορεί να δώσει με διάφορα προγράμματα που υπάρχουν κίνητρα στους νέους. Μάλιστα. Τα κίνητρα είναι πέρα από το πρωτογενή τομέα που συζητάμε κατά κάποιο τρόπο λόγω της αγροτικής περιοχής από τη μία. Δηλαδή χρειάζονται μεν αυτά, αλλά χρειάζονται και άλλα κίνητρα. Έτσι. Φυσικά και υποδομές. Υποδομές, μάλιστα. Για να αναπτυχθεί η περιοχή. Οι υποδομές εσείς εκεί στο ψάρι πιστεύετε ότι τις έχετε, να ρωτήσω για εσάς που είστε. Περιοχή μου. Επειδή είπατε ότι κρατήσατε τον κόσμο, είχε υποδομές και κρατήθηκε ο κόσμος εκεί. Εντάξει, κρατήθηκε ο κόσμος, είχε υποδομές. Δεν έφυγε ο νέος. Ναι. Να πάει να βρει μια δουλειά των 400 ευρώ. Ναι. Γιατί την έβρισκε εκεί, πιθανώς. Ασχολήθηκε με τη δικιά του περιουσία. Με τη δική του περιουσία. Ναι, υπήρχαν τα προγράμματα των νέων αγροτών και αυτά. Αλλά τώρα όμως πρέπει να αναβαθμιστεί ο αγρότης. Από διάφορες ομάδες παραγωγών και το ένα και το άλλο. Αυτά. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση. Να υπάρχει ένα καθεστώς στο Δήμο που να υπάρχει επιστημονικό προσωπικό να δίνει φως. Μάλιστα. Στην αγροτικό τομέα. Γιατί η περιοχή χρειάζεται ανάπτυξη. Μπορεί να αναπτυχθεί και τουριστικά. Έχει πολλά πράγματα. Γιατί ο αγροτουρισμός, υπάρχει θρησκευτικός. Υπάρχει αυτός. Ναι. Όχι, θέλω να πείτε ότι θέλετε και τον τουρισμό, δεν φτάνει μόνο. Όχι, φυσικά. Όταν λέμε ανάπτυξη, πρέπει να αναπτυχθεί η περιοχή σε όλο το φάσμα. Μάλιστα. Τώρα, το πρώτο κομμάτι από ό,τι κατάλαβα για τον κύριο Λέγκα είναι να μην φεύγει ο νέος καταρχήν. Φυσικά. Και αν δεν φύγει ο νέος, από εκεί πέρα πρέπει να βρεθούν, όπως είπαμε, όλες οι υπόλοιπες δομές, υποδομές, αξίες, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει, και να αναβαθμιστούν και να αναδειχτούν κάποια, όπως είπατε, πράγματα που υπάρχουν. Η προσπάθεια θα είναι να μείνει ο νέος στο σπίτι του. Ναι. Περιμένω, βέβαια. Για να γίνει αυτοκέφαλος. Αυτό είναι πολύ βασικό πρόβλημα όλη τη Ελλάδα, νομίζω πλέον. Έτσι, γιατί εκεί, αν δεν γίνουμε αυτοκέφαλοι, δεν θα μπορέσουμε να επιζήσουμε. Αυτό είναι μεγάλο θέμα όμως για όλη τη χώρα. Δηλαδή, η κρίση στη χώρα, βλέπετε, έφερε μεγάλα προβλήματα και δυστυχώς. Αυτό είναι ένα θέμα. Και δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε όντως από πολλοί νέοι να, όχι μόνο να μπορούμε να αναπτυχθούμε και να μείνουμε στον τόπο, θα έπρεπε. Και ο λόγος κάποια φορά που υπάρχει φυγή είναι αυτός. Αλλά έλατε που γενικά στο κράτος βλέπουμε προβλήματα. Δεν είναι, δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης. Δηλαδή, αφού το να μείνει ή να φύγει πια μπορεί να μην σου φέρει κανένα αποτέλεσμα περισσότερο, καλύτερα να μείνει με υποδομές. Αυτό λέτε κι εσείς με λίγα λόγια. Αυτό καταλαβαίνω. Αν γίνουν υποδομές, πιστεύω ότι θα κάτσει ο νέος εκεί πέρα. Και θα δραστηριοποιηθεί και θα είναι αυτοκέφαλος. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Εσείς η καθημερινότητα σας εκεί, τώρα να το πάμε λίγο πιο προσωπικά. Εσείς βασικά για να ασχοληθείτε πλέον με τα δημοτικά και με τα τοπικά θέματα εκεί, γενικά η καθημερινότητα σας, βλέπετε ότι έχετε την ανάγκη να όντως να δώσετε κάτι παραπάνω. Τι βλέπετε, δηλαδή κάθε μέρα ξεκινάτε τη μέρα σας, έχετε τη δουλειά σας, βλέπετε κάποια πράγματα που μπορεί να διορθωθούν. Πώς είναι το πρόγραμμά σας, εκεί θέλω να καταλήξω. Το πρόγραμμά μας, κοίτα, το πρόγραμμά μου εμένα είναι η καθημερινότητα. Μάλιστα. Το πάμε αυτό. Από τον επαγγελματική μου δραστηριότητα, βλέπω τα προβλήματα πολύ κοντά. Ξέρω και το παραμικρό χωριό του Δήμου και του νομού, ας πούμε. Είναι η δουλειά μου που τα βλέπω όλα καθημερινά. Έχει πολλά προβλήματα η περιοχή μου. Μάλιστα. Και αυτό δεν με κρατάει καθεστώς στην καρέκλα. Εκεί είναι το ζήτημα. Γι' αυτό θέλω να κατέβετε. Και οπότε η εμπειρία σας δείχνει ότι έχετε και φυσικά ένα νεύρο για να θέλετε να κατέβετε. Αν κάτσουμε στην καρέκλα. Ούτε στο καναπέ, ούτε στην καρέκλα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα. Ναι. Είδατε τι είπατε προηγουμένως. Περιμένουμε, λέτε, κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο. Ναι, ακριβώς. Ο αγροτικός τομέας υποφέρει στην περιοχή μου. Και γίνεται και πολλές φορές αυτή η κακοκαιρία που έχετε ξαφνικά να χαλάζει. Α πούμε, μπορεί να καταστρέψει τίποτα. Αν έρθετε, θα δείτε μια τεράστια λίμνη. Τώρα αυτή τη στιγμή. Ο κάμπος ψαριού, κεφαλαρίου. Καλιάνων. Αυτή τη στιγμή αυτό φυσικά είναι. Φυσικά, δηλαδή με τα πολλά νερά. Δεν μπορούν να φύγουν αυτά. Τίποτα δεν είναι εκεί. Τι γίνει. Χρειάζονται κάποια έργα, κάποιες υποδομές. Μάλιστα. Υποδομές που λέμε συνέχεια. Φυσικά. Ο ποταμός Ασοπός πρέπει να γίνει μια διάνοιξη. Για να κατέβουν τα νερά. Μαζεύει όλα τα νερά στη συμφαλή. Αν δεν ανοίξουν οι ποταμοί, δεν υπάρχουν αδρευτικά έργα. Κάποτε κάναμε τον αναδασμό στο χωριό μου και αποδείχθηκε. Εξαιρετικός.
Μάλιστα. Κάποτε ποτίζαν και τώρα δεν ποτίζουν. Δεν πρέπει να γίνουν κάποιες υποδομές. Γι' αυτό μιλάμε. Ακούμε διάφορα ότι έρχεται νερό, γίνεται αυτό. Δεν ξέρω τι στην πραγματικότητα τι ισχύει και δεν ισχύει, γιατί δεν ζω και στο κέντρο. Αλλά από αυτά που ακούμε, λέω, τελευταίες μέρες υπάρχει μια ένταση και τις προηγούμενες καιρό. Δεν ξέρω, εσείς βλέπετε ότι προχωράνε κάποια έργα ή στην πραγματικότητα. Και είναι τα λίγο στα καρδιά. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε. Ναι. Κάθε δημοτική αρχή που περνάει αφήνει και αυτό ένα έργο. Πολλές φορές είναι κάτι που αρχίζει, μάλλον, και πρέπει όντως ναι, να. Γι' αυτό και εμείς. Ναι, να το αναβαθμίσει φυσικά, αυτό. Φυσικά. Γι' αυτό και εμείς σηκωνόμαστε από τις καρέκλες μας, γιατί πονάμε τον τόπο. Γεννηθήκαμε σε αυτόν τον τόπο, τα παιδιά μας είναι παρόν εκεί και θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε. Είπατε τα παιδιά μας εκεί. Και έλεγα πριν, ας πούμε, ότι θα πρέπει να βοηθήσει, λοιπόν, λέγαμε, με τις υποδομές να βοηθήσει η σύγχρονη δημοτική αρχή να αλλάξουν τα πράγματα και να γυρίσουν πίσω. Είναι, αλλά πώς μπορούν να μην φύγουν και αυτοί που έχουν απομείνει. Δεν ξέρω. Είπατε κάτι, δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε και κάτι περισσότερο για αυτούς που μένουν. Κοίτα, και μπορούν να μείνουν τελικά στον τόπο τα παιδιά αυτά που είναι ήδη εκεί και να μην φύγουν και αυτά. Τουλάχιστον, δηλαδή, δεν ξέρω. Αρχίζω και, φοβάμαι, αλλά σας είπα από την μία, αλλά από την άλλη δεν έχει να προσφέρει και τίποτα η Ελλάδα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Κοίτα, γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι η δημοτική αρχή που θα εκλεγεί θα πρέπει να αγκαλιάσει τα χωριά μας και να δώσει κίνητρα. Με επιστημονικό προσωπικό, με προγράμματα του αγροτουρισμού. Είναι πολλά προγράμματα. Άρα χρειάζονται κίνητρα και για τα παιδιά που είναι φυσικά τώρα. Φυσικά. Και για τους νέους, λοιπόν, που βρίσκονται στο. Έχει πολλά πράγματα η περιοχή μας να αναδείξει. Πάρα πολλά. Μάλιστα. Μιλήσαμε και για τον τουρισμό. Να πάμε λίγο στην. Γιατί ο τουρισμός. Ναι. Συγγνώμη. Είπαμε. Μπορούμε να αναδείξουμε αρχαιολογικό τουρισμό. Η αρχαία Σικιώνα. Mm-hmm. Συμφαλία, ο αρχαίος Φαινεός. Μπορούμε να αναδείξουμε το θρησκευτικό τουρισμό που όλοι γνωρίζουμε. Η Μονή Λέχοβας. Λέχοβας. Με πολύ ωραία προϊόντα και έχω δοκιμάσει, μου φέρει πολλές φορές. Φυσικά. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Εξιχθείος, ο μοναδικός Άγιος της Κορινθίας που κατάγεται από το ψάρι, από το χωριό μου. Σωστά. Όλοι τον γνωρίζουν. Το μοναστήριο Άγιος Γεώργιος, μεγάλο επιτύγμα. Και υπάρχουν και άλλοι ναοί μέσα. Υπάρχει το Αδριάνιο Υδραγωγείο που λέμε για. Ο ναός στην Συμφαλία. Κάποιο σπήλαιο να αναπτυχθεί. Όλα που υπάρχουν στα προγράμματα, αλλά κανένας δεν τα έχει αγγίξει. Όλος αυτός είναι ο τουρισμός. Μάλιστα. Μάλιστα. Η λίμνη. Λέτε πολλά τώρα που πραγματικά ένα να τα βάλεις. Δεν ξέρω πώς ολόκληρο πρόγραμμα εβδομάδα φτιάχνεις. Πέστε με έναν άλλο Δήμο που μπορεί να παρέχει όλα αυτά. Όλα αυτά έτσι όπως τα λέτε δεν υπάρχουν όλα αυτά. Μπορεί να έχουν αντίστοιχα, αλλά. Έχουμε τρία επίπεδα. Και η μοναδικότητα που πάτε. Ναι. Έχουμε το Φαινεό, το Φράγμα. Φαινεός είναι. Πάμε και πάνω για. Τουρισμός. Μια και λέμε τουρισμός, έχουμε και τη διατροφή εκεί, την αγροδιατροφή. Έτσι. Έχουμε τα φασόλια Φαινεού, νομίζω ότι φυσικά, έχουμε. Φυσικά, φυσικά. Έχουμε και εκεί, δεν ξέρω. Συνδέονται και ο τουρισμός και η αγροδιατροφή ακόμα. Φυσικά, έτσι. Ναι, ναι. Μπορούν αυτά να γίνουν πυλώνες ανάπτυξης. Το μοναδικό, το φασόλι είναι παγκόσμιο, ναι, η βανίλια. Η βανίλια αυτό που δεν είναι βέβαια, πολλές φορές νομίζουν, αν πεις βανίλια νομίζουν είναι γλυκό, δεν είναι αυτό, μοιάζει. Το καλύτερο φασόλι, η βανίλια. Όντως είναι, το έχω είναι δοκιμάσει. Είναι η φάβα Φαινεού. Mm. Είναι η περιοχή μας είναι παραγωγική. Όλα τα είδη παράγει. Θα μπορούσαν πολλοί να έρχονται να δουν πώς θα. Τι θα μπορούσε να κάνει ο τουρισμός με τη διατροφή. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχετε διάφορα. Πιστεύω προϊόντα. Πρέπει να διαφημιστούν τα προϊόντα πολύ καλύτερα που σίγουρα έχουν ξεκινήσει να διαφημίζονται. Αλλά πιθανώς θα πρέπει και ο Δήμος να αναλάβει αυτή την σχετική προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων. Έτσι, για το. Μια και μιλάμε τώρα για τουρισμό και την αγροδιατροφή. Και δεν ξέρω αν αυτοί οι δύο. Όροι, όπως είναι ο τουρισμός και η αγροδιατροφή, μπορούν να γίνουν και πυλώνες ανάπτυξης για τα χωριά, έτσι. Όταν λέμε, θα πάμε στο Φαινεό, ξέρω εγώ, σε οποιοδήποτε άλλο χωριό, για να δοκιμάσουμε αυτά τα φοβερά προϊόντα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμά σας, αν έχετε να φυσικά, κάτι, ναι. Φυσικά, και ήταν στη διακήρυξή μας ο πρώτος στόχος. Ήταν για την περιοχή, είπαμε, έχει πολλά προϊόντα. Mm-hmm. Τα φασόλια, όπως τα είπαμε. Ναι, ναι. Είναι η φάβα. Φαινεού. Έχουμε το καλύτερο κρασί. Η περιοχή μας έχει τρεις αμπελώνες. Ο Δήμος Σικιονίων έχει τρεις αμπελώνες αγιοργήτικου. Ψαρίου, ασπροκάμπου και φαλαρίου. Αυτό έχει διαφορετική που είναι γεύση. Στο pop. Αυτή έχει διαφορετική γεύση το καθένα. Είναι αγιοργή... γεύση, αυτή είναι στο pop, αγιοργήτικο.
απόπειν το αγιοργήτικο. Μαύρο νεμέας που λέμε. Ναι, ανάλογα στην περιοχή που βρίσκεται, έχει και μια διαφορετική πιστεύω επίγευση. Ναι, γιατί και εγώ λέω καμιά φορά αγιοργήτικο. Αλλά το αγιοργήτικο τη σκέτο μπορεί να μιλάει για τίποτα μόνο του. Έτσι. Πρέπει να δούμε το και. Το αγιοργήτικο φυσικά παίζει ρόλο και το υπέδαφος. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί αυτό προσπαθώ να ξεκαθαρίσω προχθές. Το έλεγα χθες σε μια κουμπί εδώ κιόλας. Ότι το αγιοργήτικο σαν αγιοργήτικο μπορεί να μιλάει για τίποτα. Άμα είναι ένα μπουκάλι απλό. Πρέπει κάποιος να μας πει και άλλα πράγματα. Για το αγιοργήτικο είναι το μαύρο νεμέας που λέμε. Mm-hmm. Το μπρούσκο. Η περιοχή μας, όπως σας είπα, είναι στην ΠΟΠ. Έχει τρεις αμπελώνες. Έχουμε την Κορινθιακή Σταφίδα. Κορυφαϊκή σταφίδα είναι η μαύρη, μικρή. Η μαύρη, μικρή. Ναι. Η κίτρινη τι είναι που βλέπουμε. Είναι η Σουλτανίνα. Ναι. Υπάρχει και αυτή στην περιοχή που καλλιεργείται πολύ. Αλλά και στα παιδινά. Τα μιλάμε για superfood, μιλάμε στο Δήμο Σκιονίου είναι περισσότερο αυτό, μάλιστα. Η Σουλτανίνα, η Κορυφαϊκή. Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό, πάμε για ένα μυστικό κομμάτι. Έτσι και να συνηθίσουμε να κλείσουμε την συζήτηση. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην διάρκεια, στην ροή της εκπομπής, στον Ηλέκτρα 98,8 εδώ στα FM της Κορινθίας. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Βασίλης Γαλάνης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό συνδημότητες του Μάρκου Λέκα στο Δήμο Σικιονίων. Εδώ είμαστε πάλι. Είχα μια κουβέντα γενικώς με πολλά πράγματα που πρέπει να τα δούμε με άλλο μάτι. Θέλετε κάτι? Μάλιστα. Κοίτα, το μόνο που μπορούμε να συμπληρώσουμε για τα προϊόντα. Α, θέλετε να πείτε κάτι για τα προϊόντα που λέγαμε. Όπως είπε και ο κύριος Λέγκας, ο Μάρκος, με συνειδητική διακήρυξη που έχουμε δεσμευτεί να διοργανώνουμε φεστιβάλ κάθε χρόνο για κάθε προϊόν. Α, δηλαδή όπως υπάρχει η γιορτή Σαρδέλας κάπου, ξέρω εγώ. Ναι, να γίνεται κάποια φεστιβάλ ως προβολή. Mm-hmm. Κάθε χρόνο να διοργανώνουμε για κάθε καινούριο προϊόν. Φέτος για τα φασόλια, mm-hmm, για την Κορινθιακή, για το κρασί, για το λάδι μας, γιατί έχει πολύ ελαιόνα η περιοχή μας. Αυτό θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα τοπικά μας προϊόντα, για την ανάδειξή τους. Θα είναι ένα φεστιβάλ που θα έχει διαφορετικό προϊόν κάθε χρόνο, αλλά θα είναι στον ίδιο τόπο, έτσι. Εντάξει, ίδιο κάθε τόπος και η χάρη του. Να το πούμε και έτσι. Ναι, εμείς ξέρουμε το Φενεό πιο πολύ. Ο Φενεός έχει τα φασόλια του, έχει τη φάβα του. Η Συμφαλία έχει τα κυπευτικά της, έχει το κρασί της, έχει. Οι άλλες περιοχές έχουν την Κορυφαϊκή, τη Σουλτανίνα, το λάδι. Και μου είπατε πριν και ανάλογα το υπέδαφος έχει και διαφορετικά πράγματα. Η περιοχή μας είναι πλούσια σε παραγωγή. Ωραία. Και βέβαια όλα αυτά τα προϊόντα που πάτε πραγματικά δεν είναι μόνο. Αν πάτε στην αγορά στην Αθήνα, στην κεντρική, θα δείτε ντομάτες συμφαλίας. Ντομάτες συμφαλίας. Έτσι. Η περιοχή μας παράγει απ' όλα. Ωραία. Απλώς θέλουν συντονισμό για να έχουμε την ανάπτυξη που πρέπει. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και περιμένουμε να μας πείτε κι εσείς και ο κύριος Λέγκας πώς θα πάνε όλα τα πράγματα προς έναν δρόμο, θα λέγαμε, πιο βασικό. Ίσως, μου λέτε τώρα το φεστιβάλ. Είναι κάτι αυτό, όντως. Είναι κάτι που θα πρέπει να διαφημιστεί όχι μόνο εντός Σικιονίων, σε όλη την Ελλάδα πρέπει να το ξέρουν για να έρχεται ο κόσμος. Έτσι, είναι ο τουρισμός. Φυσικά, ναι. Στο κομμάτι τουρισμός και αγροδιατροφή, νομίζω, που συζητάγαμε πριν, νομίζω είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Γιορτή κρασιού, όντως. Σταφίδας. Όπως είπαμε περισσότερο, είναι να συνδυάζεται αυτό και τους καλοκαιρινούς μήνες, ούτως ώστε να έρχονται φυσικά, για τουρισμό ταυτόχρονα, για να αξιοποιούν και τη θάλασσα, έτσι, και όλα τα. Όλα. Αγροτουρισμός. Όλα μαζί. Να δώσουμε μια ανάπτυξη. Ανάπτυξη για όλους. Να ωφεληθούν όλοι. Και πάμε πάλι στα αγροτικά προϊόντα. Να ρωτήσω κάτι. Έτσι, η ενέργεια γενικά για να φτιαχτεί το αγροτικό προϊόν, το σπίτι, χρειάζεται ένα κόστος πολύ μεγάλο, θα λέγαμε. Δηλαδή, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους το να παράγεις τα αγροτικά προϊόντα. Δεν ξέρω, πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους ο Δήμος θα μπορέσει να βοηθήσει τους δημότες του που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, έτσι να μειώσουν αυτό το κόστος παραγωγής, έτσι μήπως παρέχοντας τους μια ενέργεια. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, νομίζω. Δεν ξέρω, ο Δήμος σας, το πρόγραμμά σας, πιστεύετε για το Δήμο γενικά, έχει κάτι να μας πει για το θέμα της ενέργειας? Όπως μίλησε στη διακήρυξή μας ο Μάρκος Ολέγκας, πρέπει να υπάρχει συνεργασία στο επίπεδο με την κεντρική διοίκηση και πίεση προς αυτή, προκειμένου να εκπονηθούν άμεσα κατάλληλες μελέτες που θα χορηγηθούν εν τέλει στην απαραίτητη και φθηνή ενέργεια προς τους αγρότες. Μάλιστα.
Πρόθεσή μας είναι σεβασμός στο οικοσύστημα να αναζητήσουμε κάθε πηγή ενέργειας που θα δίνει άμεσες οριστικές λύσεις στο φλέγον θέμα της φτηνής ενέργειας. Γιατί ερχόμαστε πάλι τώρα στο προηγούμενο που λέμε πώς θα μείνουν οι νέοι στα σπίτια τους. Πώς θα μείνουν στα χωριά, πώς θα χωριά. Μείνουν πίσω στον τόπο. Να καλλιεργήσουν, γιατί είναι ακριβή η καλλιέργεια. Ναι, αν τελικά κοστίζει πιο πολύ το να έχει ρεύμα, νερό, δεν ξέρω τι άλλο κτλ. Και να βγάλει τελικά το προϊόν αυτό που θα πάρει, δηλαδή τα πουλώντα το στον πρωτογενή προ την. Για το νερό, άντληση γίνεται από γεωτρήσει. Ναι, χρειάζεται ρεύμα πάλι. Χρειάζεται. Και το πετρέλαιο κίνηση στου αγρότε πάλι ακριβό είναι. Ναι. Επομένω, χρειάζεται συνεργασία σε αυτό το τομέα με την κεντρική διοίκηση και πιέσει. Βλέπουμε και σε κάποια σημεία, βέβαια, αυτές τις μέρες οι αγρότες έχουν πάλι, ζητάνε πάλι τα δεδομένα. Βλέπουμε ότι πάντα υπάρχει ένα θέμα στα αγροτικά. Ενώ μπορούσε να είναι η μεγάλη δύναμη της χώρας, κάπου ναι. Τη βλέπουμε και λίγο παρατημένη. Έτσι, εδώ μαθαίνουμε ότι επιδοτούν να κόψουμε αυτό. Να επιδοτούν. Α, σωστό και αυτό. Το έχουμε ακούσει και αυτό, ναι. Είστε, ακούμε καθημερινά. Μάλιστα. Οπότε στην πραγματικότητα όμως εσείς βλέπετε ότι έχει ο Δήμος. Έτσι, έχει, μάλλον, ο Δήμος έχει προοπτικές. Ο Δήμος έχει προοπτικές. Εγώ προσωπικά που σηκώθηκα από την καρέκλα πιστεύω στον Μάρκο το Λέγκα, στους συνδημότες, ότι θα πάμε ένα βήμα μπροστά. Θα έχουμε ανάπτυξη για όλους. Έχουμε πρόγραμμα. Δεν καθόμαστε. Προχωράμε. Και δεν θα σταθμίσουμε. Όλα θα τα βάλουμε με χρονοδιάγραμμα. Όλα θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ πιστεύω. Ο αγρότης, ο επαγγελματίας. Είναι πολλά τα επαγγέλματα στην περιοχή μας. Και κυρίως είπατε για επαγγέλματα στην περιοχή. Πολλά επαγγέλματα βέβαια έχουν την. Ο αγρότης, ας πούμε, πρέπει να βρει τον εμπορό. Γιατί αν δεν αναπτυχθεί ο αγρότης στην περιοχή μου, πώς θα έχει και ανάπτυξη ο καταστηματάρχης στην πόλη. Αυτό ακριβώς. Αυτό λέμε. Δηλαδή, αυτά είναι όλα λυσίδα. Είναι όλα λυσίδα, ακριβώς αυτό λέμε. Αυτό είναι το ζητούμενο και κυρίως λέμε πώς θα μπορέσει ο αγρότης να μπορεί να επιβιώσει, πώς θα μπορεί να. Και όλα αυτά τελικά είναι αλυσίδα για να μείνει κάποιος. Αλυσίδα, γιατί. Αν δεν έχει η τσέπη λεφτά, δεν κινείται τίποτα. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Και το αγροτικό πια επάγγελμα έχει γίνει λίγο χόμπι. Και αυτό δεν είναι όμορφο, εγώ να σημαίνει και έπειτα, ξέρετε, για να μπορέσει να μείνει ο κόσμος εδώ. Έτσι, αυτό δεν είναι χόμπι. Δεν είναι καθόλου. Χόμπι extreme sport θα λέγαμε, survivor κανονικό. Εντάξει, είναι. Από ένα σημείο και έπειτα. Εντάξει, θέλω να το τραβήξω λίγο εδώ κι εγώ. Αλλά αυτά θέλουν επιστημονική κατάρτιση. Μάλιστα. Εσείς μιλάτε στην επιστημονική κατάρτιση, μιλάτε ότι. Δηλαδή θέλει να υπάρχει δρομολόγηση των προβλημάτων. Λοιπόν, στο σύνολο όλων αυτών που λέμε, βασικά είναι αυτό που λέτε ότι ο κύριος Λέγκας θα κοιτάξει να φτιάξει ένα γραφείο, έτσι. Φυσικά, για τους αγρότες, φυσικά, το οποίο θα δίνει συμβουλές. Την άλλη μέρα από την εκλογή του. Ο καθένας θα κατευθείαν μπορεί να πηγαίνει εκεί και να μπορεί να, με τη βοήθεια του Δήμου. Γραφείο ανάπτυξης. Έτσι, να αναπτυχθεί γενικά ο τουρισμός και όλα τα υπόλοιπα που έχουν σχέση είτε με τον τουρισμό και την αγροδιατροφή. Άλλος θα έρθει για τον τουρισμό, άλλος θα έρθει για τα αγροτικά του προβλήματα. Θα υπάρχει γραφείο ανάπτυξης. Αυτό είναι το βασικό και βέβαια με την προοπτική ότι όλα αυτά θα γίνουν για ανθρώπους να μην φύγουν από τον τόπο τους για να μπορούν να αναπτυχθούν στον τόπο τους. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Και ταυτόχρονα βέβαια αυτό υποτίθεται ότι θα έχει και το βιοποριστικό κομμάτι μέσα. Έτσι. Δεν θα είναι κάτι το οποίο, όπως σας είπα, θα τρελαινόμαστε γιατί θα πληρώνουμε το ρεύμα, θα πληρώνουμε το ένα, θα πληρώνουμε το άλλο και δεν θα μένει τίποτα στο τέλος και δεν θα αξίζει τον κόπο. Και είναι το ζητούμενο. Αυτά. Τα περισσότερα είναι μέλια της κεντρικής εξουσίας. Το είπατε όμως, είναι η συνεργασία. Το τελευταίο κομμάτι είναι η συνεργασία με την κεντρική εξουσία που θέλει και αυτό... συνεργασία και πίεση. Γιατί αν δεν πιεστεί η κεντρική εξουσία, δεν γίνεται τίποτα. Σαν να μου θυμίζετε αυτό που λέμε ότι ναι, εμείς το είπαμε. Ναι, αν δεν το πεις και δεν πιέσεις, θα είναι. Φυσικά. Δεν φτάνει να το πεις τελικά. Έτσι είναι. Κάτι μου θυμίζει αυτό γενικά με τις εξουσίες. Χρειάζεται να το λέμε λοιπόν. Δεν ξέρω, κύριε Γαλάνη, δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο εσείς ή για το συνδυασμό σας. Έτσι να θυμηθούμε λίγο ότι ποιος είστε πάλι, πείτε μας λίγα λόγια για τις εκλογές που έρχονται. Μένω και δραστηριοποιούμε στο Ψάρι Κορινθίας. Κατεβαίνω για Δημοτικό Σύμβουλο στο Δήμο Σιωνίων. Με την πεποίθηση ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά στο Δήμο. Και το σύνθημά μας είναι οι συνδημότες. Έτσι. Και προχωράμε με τον Μάρκο το Λέγκα. Για ένα αύριο καλύτερο στο Δήμο Σικιονίων. Και στις ενότητές μας. Που έχουν μείνει λίγο πίσω. Εγκατελειμμένες με λίγα λόγια. Μάλιστα. Ήταν ο Βασίλης Γαλάνης λοιπόν κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Και εγώ τον ευχαριστήσω που ήταν εδώ σήμερα. Αν χρειαστεί, μπορεί να ξαναμιλήσουμε και άλλη μια φορά. Θα σας κάνω και μια πρόταση να κάνετε ένα διπορικό. Στο Δήμο Σικιονίων, στα ορεινά χωριά του Δήμου. Θέλω να πείτε. Να δείτε και από κοντά. Να το δούμε δημοσιογραφικά ή τουριστικά το διπορικό. Και, αυτό, και τα δύο καλά είναι. Και τα δύο καλά είναι. Δύο καλά είναι, μάλιστα. Και τουριστικά και δημοσιογραφικά θα δείτε και πώς πρέπει να αναπτυχθεί ο Δήμος, τα προβλήματά του και όλα.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Να, πώς βγαίνουν τα θέματα. Πας για να κάνεις ρεπορτάζ για τα προϊόντα και ξαφνικά βρίσκεις και τόσο κόσμο να σου λέει τα θέματα που λέτε και εσύ που όντως υπάρχουν για να είστε εσείς και να σηκωθείτε και από την καρέκλα. Να φύγετε, να σηκωθείτε και από το καναπέ, όπως λένε περισσότεροι. Εντάξει, μπορεί να μην θέλετε να είστε στο καναπέ, κάνει γι' αυτό λέτε καρέκλα. Αλλά εγώ το λέω γενικά με την έκφραση που λέμε στην πόλη, έτσι. Να σηκωθούμε από το καναπέ. Λοιπόν, για να σηκωθείτε εσείς και να θέλετε να κατέβετε κάτω, σημαίνει ότι. Είμαι ενεργός. Είστε ενεργός και υπάρχουν και θέματα πρέπει να λυθούν. Αυτό είναι το τόσο. Και κάποιο πρέπει να λάβει. Δραστηριοποιούμε, δεν κάθομαι πίσω. Λοιπόν, κύριε Γαλάνη. Λέω τη γνώμη μου και όποιον ευχαριστεί. Και όποιον ευχαριστεί, όλους πρέπει να τους ευχαριστεί στην πραγματικότητα. Πιστεύω να. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να έχετε καλό αποτέλεσμα. Αν χρειαστεί, γιατί έχουμε τρεις μήνες μπροστά μας, 100 μέρες μπορεί να χρειαστεί. Είμαι στη διάθεσή σας. Όποτε θέλετε. Και ελπίζω να. Αυτά που είπαμε σήμερα να τα καταλάβει και ο κόσμος, να δώσει λίγη βάση στο ότι στη τύχη δεν πρέπει να μείνει τίποτα. Πρέπει όλα να οργανωθούν σωστά. Όλα και... θέλουν οργάνωση. Και πιστεύετε ότι εσείς με το συνδυασμό σας το έχετε βάλει πρόγραμμα να προχωράει. Ο συνδυασμός μας είναι δημότες. Προχωράει δυνατά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.